Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα μόλις βγήκε ένα landing sale. Αυτά πολλές φορές με το που ξεκινάνε, πάντα στις 3 η ώρα UTC, δηλαδή για μας 6 το απόγευμα, και σε λίγο που θα αλλάξει η ώρα τέλος Οκτώβρη θα είναι 5 το απόγευμα, έτσι. Όταν με το που βγαίνουν αυτά, όπως και τα progression event αυτή την ώρα, καμιά φορά δεν μπορείτε να δείτε το link, δηλαδή περιμένεις να βγει το banner στην αρχική. Το banner στην αρχική για να το πατήσεις για να μπεις σε αυτή τη σελίδα εμφανίζεται μετά από λίγο. Αλλιώς μπορώ να το γράψω εδώ, landing, παύλα sale, παύλα event. Το έχεις στη διεύθυνση δηλαδή και ανοίγει. Λοιπόν, τι είναι σημαντικό σε αυτό το landing sale? Καταρχάς ότι είναι καινούριος miner και είναι πολύ καλός. Οπότε πρέπει να πάτε να δείτε το merge, το έχω εδώ τώρα στην εικονίτσα πάνω δεξιά. Αλλά και εσείς μπορείτε να το βρείτε έτσι το merge. Είναι τώρα, προσέξτε τι είναι οι αλλαγές. Αυτοί είναι οι crypto miners που αγοράζουν δηλαδή με κάποιο crypto, όχι με RLT. Και αυτή τη φορά μας βάλανε και giveaway form. Τι είναι giveaway form? Είναι κλήρωση που κερδίζεις εφόσον κάνεις τη κατάθεση σε αυτό το νόμισμα. Δηλαδή, αν καταθέσεις BNB και με αυτά αγοράσεις το miner αυτό ή όσους miner πάρεις, τότε μπορείς να συμπληρώσεις αυτή την giveaway form. Θα διαλέξεις Roller Coin Crypto Gaming στη φόρμα και θα μπαίνεις στην κλήρωσή μου. Όπως είναι οι άλλες κλήρωσεις όταν έχουμε 35% έκπτωση και αυτά. Είναι όμως μόνο για μια μέρα αυτό το landing sale, ή μέχρι να τελειώσουν τα κομμάτια αυτά τα 5.000. Είναι λίγο πιο ακριβώς από τους άλλους miners που αγοράζουμε με κρύπτο. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει τελευταία αυτοί οι miners να κοστίζουν 6 με 8 RLT σε κάποιο κρύπτο σε αξία 6 με 8 δολάρια η RLT. Αυτός τώρα είναι 14. Δηλαδή, είναι ας πούμε περίπου τα διπλά, σε δολάρια το λέω έτσι, περίπου τα διπλά, αλλά και η δύναμή του είναι η διπλή και το merge του διπλό, ας πούμε, έτσι, πιο καλό, ακόμα πιο καλό. Οπότε εκεί που στους, εγώ ας πούμε στους προηγούμενους αγόραζα 8 και πήγαινα στο επίπεδο 4 το MOV, τώρα και με τους και 4 να πάρω θα φτάσω σε μεγαλύτερο επίπεδο, δηλαδή 2 να πάρω θα έχω 3,7 pH και 5,5%, περίπου όπως και οι άλλοι οι 4 ή 8. Οπότε αν πάρω τώρα 4 θα έχω πολύ πιο πολύ από τους άλλους που έκανα στο επίπεδο 4. Ωραία, άρα ναι μεν είναι πιο ακριβώς, αλλά στην ουσία εκεί που αγόραζες πριν 4, δηλαδή έδινες τόσα χρήματα να πάρεις 4, τώρα θα δώσεις περίπου τα ίδια χρήματα και θα πάρεις 2 και θα είναι περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Τι καλό έχει αυτός ο miner? Ότι και στο επίπεδο στον common είναι καλός ήδη, 3,7 pH και 5,5%, εντάξει, ένας πολύ καλός miner να τον έχεις για πολύ καιρό, αλλά με τα διπλάσια χρήματα, δηλαδή με άλλα άλλους 2 miner, αν πας 4, στο επίπεδο rare και πάνω είναι πολύ, ακόμα πιο καλό το merge. Δηλαδή σου πάει 12% και 9,9, και τα parts που χρειάζονται είναι πολύ λίγα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και πάρει 4, θα έχει μετά έναν πολύ καλό miner, αυτούς τους μεγάλους που συνήθως παίρνουμε από collection ή όταν κάνουμε το μεγάλο craft στο τέλος ενός season που δεν είχε αυτή τη φορά. Έτσι, δηλαδή κοντά στα 10 pH και κοντά στα 10% bonus που είναι ας πούμε οι μεγάλοι miners που έχουμε. Με parts για να το κάνεις μόνο 263 πράσινα wires και δύο φορές επί 4 περίπου 10.000, δηλαδή τίποτα σαν κόστος του merge. Και θέλεις 4 επί 14. Αλλιώς και με 2 βέβαια κάνεις πολύ καλή δουλειά, έτσι. Οπότε είναι μια ευκαιριούλα αυτός ο miner. Είναι ευκαιρία εφόσον θα καταθέσεις. Δηλαδή για αυτούς που καταθέτουν. Άμα κάποιος λέει εγώ δεν βάζω χρήματα, δεν κάνω καταθέσεις, τότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Εκτός αν ήδη είχες κάνει mine όλα αυτά τα BNB και τα έχεις και τον αγοράσεις, απλά δεν μπαίνεις στο giveaway. Γιατί το giveaway είναι για να καταθέσεις και μετά. Βέβαια πολλές φορές, πολλοί μεσέλογοι ας πούμε και πάνω που κάνουν κάτι σημαντικό mine, αν έχεις μαζέψει κάποια τα κάνεις withdraw ώστε μετά είτε να τα κρατήσεις σαν κέρδος είτε κάποια στιγμή να ξαναβάλεις σε άλλο νόμισμα αφού τα αλλάξεις νόμισμα, να τα βάλεις για να εκμεταλλευτείς κάποιο 35% έκπτωση ή κάποιο giveaway όπως τώρα. Ωραία, επίσης, οπότε δείτε το έτσι αναλυτικά, αλλά σήμερα έτσι τελειώνει αυτό. Σε μία μέρα ούτως ή άλλως τελειώνει δηλαδή και μπορεί όμως να τελειώσουν και οι miners πιο πριν. Για να κάνουμε ένα refresh. Εντάξει, στην αρχή πάντα παίρνουν κάποιοι πολύ μαζεμένοι που το έχουν αποφασίσει και μετά πέφτει λίγο ο ρυθμός, αλλά μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν. Και βγήκαν και καινούργια sales, αυτά τα bundles, αυτά τα λένε έτσι, τα πακετάκια. Έτσι, αυτά δεν τα κοιτάξει λίγο πριν. Τώρα εδώ ο καθένας ανάλογα, έτσι, τώρα
αν τον έχει από το mining, αν δεν τον έχει, αν συμφέρει, αν έχει τα κρύπτο και όλα αυτά. Σε κρύπτο είναι πιο φτηνά, σε RLT σου βγαίνει περισσότερο. Ωραία, γι' αυτά δεν έχει giveaway, έτσι, δεν ξέρω και δεν τα έχω και εγώ μελετήσει, απλά το είδα τώρα. Crafting είναι το ίδιο το παλιό νομίζω, έτσι. Ναι, εντάξει, οπότε δεν το συζητάμε. Ωραία, αυτά για τώρα. Αύριο Παρασκευή έχουμε καινούριο γεγονός. Τώρα μόλις τέλειωσε το προηγούμενο Progression Event, αύριο δεν θα ξανέχουμε το ίδιο, θα έχουμε το ίδιο το πιο προηγούμενο αυτό, το λέω κωδικοποιημένα. Έτσι, με τα κομματάκια, έτσι, αυτό το παιχνίδι, όταν παίρνουμε ενώνουμε κομματάκια, τέλος πάντων. Καταλάβατε νομίζω. Αυτά. Καλή συνέχεια.